Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, είμαι ο Νίκος Οροσόπουλος. Στην απόψινή εκπομπή καλεσμένη κυρία Καλφού Τζιρό, ψυχολόγος και επιστημονικός συνεργάτης του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη. Το απόψινό θέμα της εκπομπής είναι πρώτη φορά στον ψυχολόγο. Όπως καταλάβατε έχουμε μουσικό αφιέρωμα στην Μπένι Μπαλτατζή και στο καινούργιο της τραγούδι που ακούμε αυτή τη στιγμή, το Κορίτσι. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι τηλεφωνικός στο 2313-022-040, στο email radio@papakioelas.org και σελίδα μας στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής, όπως πάντα, έχει Στέλλα Χατζηγεωργίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καλφούτζη, που είστε εδώ μαζί μας για ένα τόσο ωραίο θέμα και έχω και πολλές ερωτήσεις. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρωσόπουλε. Δική μου χαρά και μεγάλη μου τιμή. Για να μην χάνω χρόνο, πάω κατευθείαν σε ερωτήσεις. Θα ήθελα να μου πείτε τι ονομάζουμε ψυχολογική υποστήριξη. Ψυχολογική υποστήριξη είναι μια έννοια λίγο ευρύτερη. Κάθε άτομο στη ζωή του ίσως χρειαστεί υποστήριξη, πόσο μάλλον από έναν ειδικό. Με την έννοια της ψυχολογικής υποστήριξης εννοούμε τη βοήθεια και τη συμβουλή από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο εις βάση, όπως είναι οι ψυχολόγοι. Όπως ξέρετε, η ψυχολογία είναι μια επιστήμη η οποία μελετά τη συμπεριφορά τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Επομένως, όταν ζητάμε ψυχολογική υποστήριξη, θα πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό ώστε να μας συμβουλέψει σε θέματα τα οποία ίσως δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Κυρία Καλφούτζου, τώρα από ποιους ασκείτε? Την ψυχολογική υποστήριξη ή εν βάση την ψυχολογία μπορεί να την ασκήσει κάποιος ψυχολόγος, ο οποίος έχει πάρει άσκηση επαγγέλματος. Οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας, αλλά και οι ψυχίατροι, οι οποίοι μέσω της ψυχανάλυσης μπορούν να βοηθήσουν και να δώσουν λύσεις σε διάφορα θέματα. Τι είδη θεραπείας υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Η ψυχολογία είναι ίσως η μεγαλύτερη ομπρέλα, θα έλεγα. Κάτω από αυτή υπάρχουν πάρα πολλές θεραπείες. Οι πιο γνωστές είναι 10, αν θέλετε μπορώ να σας τις αναφέρω. Είναι η κλινική ψυχολογία, η συμβουλευτική, η αναπτυξιακή, η νευροψυχολογία, η ψυχολογία που αφορά την υγεία, η ψυχολογία που αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό, είναι η ψυχική υγεία, η νομική ψυχολογία και η εκπαιδευτική ψυχολογία. Θέλετε να σας πω κάτι για το καθένα? Ναι, έτσι κάτι λίγο θα ήθελα για το καθένα. Λοιπόν, όπως ξέρετε, η δικιά μου αδυναμία είναι η νευροψυχολογία, είναι η επιστήμη που μελετά την ψυχολογία μέσα από διάφορες οργανικές βλάβες που αφορούν είτε κάποιο τραυματισμό στο κεφάλι, κάποια γενετική ανομαλία, κάποια αλλοιώση του εγκεφάλου λόγω των χρόνων ή κάποιας δομικής βλάβης που μπορεί να έχει υποστεί. Η συμβουλευτική αφορά μπορεί μέσα της να έχουν όλα την έννοια της συμβουλής, γιατί όπως είπαμε ο ψυχολόγος υποστηρίζει και συμβουλεύει. Στη συμβουλευτική ψυχολογία, λοιπόν, αφορά θέματα που έχουν κατά βάση, έχουν στόχο μάλλον τη συμβουλή για πράγματα που βιώνουμε στο τώρα. Όπως τα άλλα πάνω κάτω είναι, τα εκφράζει ο τίτλος τους. Ας πούμε, η εκπαιδευτική ψυχολογία αφορά την ψυχολογία που διδάσκεται στα σχολεία και έχει να κάνει πιο πολύ με θέματα εκπαιδευτικού περιεχομένου. Μερικές από αυτές δεν είναι πολύ διαδεδομένες στη χώρα μας. Ας πούμε, η ψυχολογία της υγείας θα έπρεπε να είναι λίγο περισσότερο αναπτυγμένη, αλλά δεν είναι. Αφορά σε παθήσεις οι οποίες έχουν κατά βάση νοσοκομιακό περιεχόμενο. Η νομική ψυχολογία έχει ως θέμα της τα νομικά δεδομένα που εξελίσσονται και συνήθως είναι ψυχολόγοι που εργάζονται σε μεγάλες εταιρείες και βοηθούν σε νομικά θέματα και το πώς οι εργαζόμενοι θα τα διαχειριστούν. Η κοινωνική ψυχολογία αφορά στα κοινωνικά πειράματα που συμβαίνουν, αλλά και σε μάστιγες που μπορεί να συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή στην εποχή μας, μάλλον στην κοινωνία μας, ας πούμε στο bullying, στον εκφοβισμό, στο ρατσισμό. Αυτά. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε ποιοι χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Είναι αυτό που όταν όλοι γνωρίζουν ότι είσαι ψυχολόγος, όταν σε ρωτάνε αν είσαι ψυχολόγος, σου λένε «Α, είσαι ψυχολόγος, ψυχολόγησέ με». Μάλλον όλοι χρειαζόμαστε ψυχολογική υποστήριξη. Απλά το θέμα είναι το πόσο γρήγορα θα το αντιληφθούμε και αν είμαστε σε θέση να ζητήσουμε βοήθεια. Δεν σημαίνει ότι επειδή ένα θέμα δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτή τη στιγμή, είμαστε αδύναμοι και ο ψυχολόγος ξέρει περισσότερα από εμάς ή είναι πιο έξυπνος από εμάς.
Ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να χρειαστούμε όλοι, οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας, αισθανθούμε ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα ζητήματα που μας αφορούν και στα θέματα που μας έχουν τεθεί. Κύριε Καλφούτζο, τώρα θα ήθελα να μου πείτε ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που δημιουργούν ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή, οι οικονομικοί, οι συναισθηματικοί, υπάρχουν άλλοι λόγοι? Είναι όλα αυτά μαζί. Κάθε εποχή στιγματίζεται από γεγονότα. Στη δική μας εποχή, τόσο οι οικονομικοί παράγοντες, ας πούμε ειδικά για την Ελλάδα, τα γεγονότα που βιώνουμε σε οικονομικό επίπεδο μας έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό. Όπως επίσης αυτό που ανέφερα και πριν, ο ρατσισμός. Με το μεταναστευτικό κίνημα που συνεχώς έρχεται στη χώρα μας, πολλά άτομα έχουν χάσει την ταυτότητά τους και έχουν αναπροσδιορίσει τους ρόλους τους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες πολλές φορές μας στρεσάρουν και μας βγάζουν από την νόρμα μας, δηλαδή από το φυσιολογικό που έχουμε θέσει για μας, με αποτέλεσμα να μας δημιουργούν ψυχικά προβλήματα. Όπως είναι το άγχος, η κατάθλιψη, η δυσφορία, η έντονη αρνητική συμπεριφορά, η επιθετικότητα. Η επόμενη ερώτηση μου θα ήταν άλλη, αν κάποιος συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται τον ψυχολόγο ή χρειάζεται κάποιος να τον παροκινήσει να πάει. Συνήθως οι ασθενείς που απευθύνονται σε ιδιώτες ψυχολόγους ή κάνουν έτσι σε κέντρα έχουν συνειδητοποιήσει ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν λέω ότι κάτι δεν πάει καλά δεν εννοώ εγκεφαλικά ή ότι στη νοημοσύνη τους κάτι δεν πάει καλά, στο συναίσθημά τους. Ή στις υποχρεώσεις που μέχρι τώρα μπορούσαν να διεκπαιρεώσουν, τώρα δεν μπορούν. Επομένως, συνήθως όταν αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα που κάναμε ή πράγματα που δεν θα έπρεπε να μας δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα, μας τα δημιουργούν, τότε ζητάμε βοήθεια. Βέβαια, πολλές φορές, μάλλον αυτό θα ήταν το θετικό και το αναμενόμενο. Όποιος χρειάζεται βοήθεια να τη ζητάει. Πολλές φορές όμως τα άτομα, βυθισμένα σε αυτή την ψυχική νόσο από την οποία πάσχουν, δεν μπορούν τα ίδια να ζητήσουν βοήθεια. Άρα η απόφαση τελικά ποιος την βάζει στην επίσκεψη του ψυχολόγου? Θα την πάρουμε μόνοι μας ή σίγουρα μπορεί κάποιος να μας καθοδηγήσει? Ναι. Σίγουρα θα μπορούσαν να μας καθοδηγήσουν τόσο το οικογενειακό όσο και το κοινωνικό περιβάλλον, ακόμη και ο γιατρός μας, γιατί πολλές φορές στην καθημερινότητά μου το βλέπω αυτό, ότι η αφορμή να επισκεφτούμε ένα γιατρό πολλές φορές δίνει στο γιατρό τη δυνατότητα να παραπέμψει τον ασθενή σε ψυχολόγο. Ωστόσο, είναι η βασική αρχή της ψυχολογίας ότι το άτομο που θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του είναι μόνο το ίδιο το άτομο. Επομένως, σίγουρα θα μπορούσε να επηρεαστεί από όλους τους παράγοντες που προανέφερα, αλλά σίγουρα εκείνο είναι ο τελικός αποδέκτης. Αν δια της βίας κάποιος οδηγηθεί σε ψυχολόγο, τι γίνεται? Είναι πολύ δύσκολο να οδηγηθεί κάποιος δια της βίας στον ψυχολόγο. Γιατί όπως σας είπα, θα πρέπει να είναι μια απόφαση την οποία έχει λάβει ο θεραπευόμενος και γενικά, ακόμη και να παρατηρηθεί από το περιβάλλον του, είναι πολύ δύσκολο να οδηγηθεί με τα βία στον ψυχολόγο. Άρα δεν θα μπορεί να υπάρχει κάποια βοήθεια ουσιαστική από τον ψυχολόγο? Κοιτάξτε, για να πούμε ότι μια θεραπεία έχει τα αποτελέσματα που πρέπει, θα πρέπει το άτομο να είναι σε θέση να δουλέψει με τον εαυτό του. Αν εκείνο αρνείται να δουλέψει με τον εαυτό του και να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, τότε σίγουρα το αποτέλεσμα δεν θα είναι το αναμενόμενο. Ωραία. Στην περίπτωση τώρα που το αποφασίζει και ζητήσει βοήθεια από μόνο του ψυχολόγου, ενημερώνει ή όχι το οικογενειακό του περιβάλλον? Αυτό έχει να κάνει με το άτομο και το πόσο έτοιμο είναι να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θα του δημιουργηθούν μετά από μια τέτοια απόφαση. Καλό θα ήταν για μένα να μην υπήρχε καν αυτό το δίλημα. Όταν αποφασίζεις να επισκεφθείς ένα ψυχολόγο, όπως όταν αποφασίζεις να επισκεφθείς ένα παθολόγο, δεν θα πρέπει να αισθάνεσαι ενοχές, ούτε να πρέπει να το κρύψεις από τους γύρω σου. Έτσι θα πρέπει να ισχύει και για τον ψυχολόγο. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πολύ σημαντική η επιρροή που ασκούν οι άλλοι γύρω μας. Όλοι έχουμε σημαντικούς άλλους. Με τον όρο σημαντικούς άλλους εννοούμε τα άτομα που μας επηρεάζουν τόσο σε προσωπικό, σε κοινωνικό, σε οικογενειακό επίπεδο. Επομένως, καλό θα ήταν αυτοί οι σημαντικοί άλλοι να γνωρίζουν το λόγο που επισκεφτόμαστε ένα ψυχολόγο, ώστε να μας υποστηρίξουν στο 100% που μπορούν. Άρα, πόσο καταληκτικός μπορεί να είναι ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος ως προς θετική ή αρνητική συνέπειες? Και όταν λέω οικογενειακού περιβάλλοντος, εννοώ και τους φίλους και τους συγγενείς και που κάνουμε παρέα που συναστρεφόμαστε. Ναι. Ίσως και κάποιους συναδέλφους. Όπως για να διαμορφώσει ένα παιδί την προσωπικότητά του και να την αναπτύξει τις δυνατότητες του το 100% του,
χρειάζεται το οικογενειακό του περιβάλλον, το εκπαιδευτικό του περιβάλλον, το κοινωνικό, τους φίλους. Έτσι και στο να έχει μια πολύ καλή έκβαση η θεραπεία, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο κοινωνικός περίγυρος. Με τον όρο κοινωνικό περίγυρο δεν εννοώ μόνο τους φίλους, εννοώ την οικογένεια, τους συναδέλφους, τους φίλους, ακόμη και τη γειτονιά. Επομένως, σίγουρα θα έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο όλοι αυτοί οι παράγοντες να είναι ενήμεροι και να μπορούν να υποστηρίξουν το άτομο σε αυτό το νέο βήμα που κάνει. Εν έτη 2018 είναι ταμπού η επίσκεψή μας σε έναν ψυχολόγο? Ναι, δυστυχώς είναι. Καθημερινά το αντιμετωπίζουμε ότι πας σε ψυχολόγο, δεν είσαι καλά, τι πρόβλημα έχεις, είσαι τρελός, δεν αισθάνεσαι καλά, δεν είσαι δυνατός, δεν είσαι έξυπνος. Είναι ταμπού. Ας πούμε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι στους βασικούς φορείς της κοινωνίας μας δεν υπάρχουν ψυχολόγοι. Και ενώ έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες να ενταχθούν σε δομές όπως τα νοσοκομεία, τα σχολεία, δυστυχώς δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Επομένως, όταν κάτι δεν το γνωρίζεις και έχεις ακούσει γι' αυτό, αλλά δεν έχεις διαβάσει γι' αυτό και δεν γνωρίζεις πραγματικά τι σημαίνει να πας σε ψυχολόγο, σίγουρα σου δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις που οδηγούν στο ταμπού. Άρα, όποιος που λέμε επισκεφτεί ψυχολόγο είναι τρελός, τι γίνεται? Δυστυχώς υπάρχει αυτή η ταμπέλα. Τι κάνουμε με αυτό? Ξέρετε τι, η ημιμάθεια είναι η χειρότερη της αμάθειας. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος δεν ξέρει, μπορεί να φαντάζεται και να λέει οτιδήποτε. Πάει σε ψυχολόγο, είναι τρελός. Ναι, τα παλιότερα χρόνια η έννοια του ψυχολόγου και του ψυχιάτρου ήταν πολύ ταυτισμένη, που ακόμη και σήμερα ένας ψυχολόγος με έναν ψυχίατρο είναι μια έννοια ταυτισμένη, θα έλεγα, αλλά ωστόσο έχουν τεθεί τα όρια και ξέρουμε τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Έτσι λοιπόν, παλιότερα, όταν κάποιος είχε, για παράδειγμα, σχιζοφρένεια και έπρεπε να επισκεφθεί έναν ψυχίατρο, του έβγαινε το παρατσούκλι, ας πούμε, του τρελού. Αυτό δυστυχώς έχει καθιερωθεί και έχει μείνει ακόμη και σήμερα. Έτσι λοιπόν, ακόμη και για κατάθλιψη να επισκεφθείς έναν ψυχολόγο, σου λένε είσαι τρελός. Τι δουλειά έχει τον ψυχολόγο? Είναι αυτό που λένε όλοι, πας σε τρελογιατρό. Επειδή είπατε για ψυχίατρο, κύριε Καλφούτζου, θα ήθελα λίγο να μου πείτε ποια είναι η διαφορά η ουσιαστική του ψυχολόγου με του ψυχίατρου. Όπως σας είπα πριν, η ψυχολογία έχει πάρα πολλές υποκατηγορίες. Το ίδιο ισχύει και στην ψυχιατρική. Η βασικότερη διαφορά όμως είναι ότι ένας ψυχίατρος είναι γιατρός. Δηλαδή έχει γνώσεις που ένας ψυχολόγος δεν έχει και μπορεί να συνταγογραφεί φάρμακα τα οποία είναι κάτι το οποίο ο ψυχολόγος δεν μπορεί να κάνει. Από την άλλη, ο ψυχολόγος μπορεί να θέτει και να χρησιμοποιεί εργαλεία για να βγάλει μια διάγνωση την οποία δεν μπορεί να κάνει ένας ψυχίατρος. Αν με ρωτάτε, θα ήθελα πάρα πολύ στη ζωή μου οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι να είναι για πάντα συνδεδεμένοι και ο ένας να συμβουλεύεται τον άλλον. Άρα πότε χρειάζομαι τη μία ειδικότητα και πότε την άλλη? Αυτό που λένε ότι πάμε σε έναν ψυχίατρο όταν η πάθησή μας είναι περισσότερο, πιο σοβαρή από ότι ας πούμε, για παράδειγμα, να αφορά τα μικρά κοινωνικά μας προβλήματα ή την μικρές ψυχικές διαταραχές που μπορεί να έχουμε, δεν ισχύει. Σε ένα ψυχίατρο πάμε όταν, καταρχήν, ένας ψυχολόγος μπορεί να κρίνει πότε ένας ασθενής του δεν μπορεί να τον διαχειριστεί μόνο αυτός και χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή, άρα σε συνεργασία με ένα ψυχίατρο να οδηγηθούν στο καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή. Η βασική διαφορά, όπως σας είπα και πριν, είναι αυτό, ότι ο ένας χορηγεί τα τεστ, ενώ ο άλλος χορηγεί τα φάρμακα. Καλό θα ήταν για μένα, πλέον δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει φοβία ένας ψυχολόγος να στείλει έναν ασθενή του, ένα θεραπευόμενο μάλλον, σε ψυχίατρο, ούτε ένας ψυχίατρος να στείλει έναν ασθενή του σε έναν ψυχολόγο. Επομένως, αυτό έγκυται στην λειτουργικότητα, αν θέλετε, και στην δυνατότητα που έχει κάθε θεραπευτής, ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει πιο γρήγορα το πρόβλημα και να δει αν μπορεί μόνος του ή όχι να το αντιμετωπίσει. Έχω ερώτηση ακροατή που θέλω να την βάλουμε μέσα στη συζήτησή μας. Που λέει, πολλές φορές λέω τα προβλήματά μου σε ένα καλό φίλο. Αυτό αρκεί ή πρέπει να δω κάποιον ειδικό σαν και σας, ρωτάει? Αυτή ήταν μια ερώτηση που μου την είχαν κάνει την πρώτη φορά. Είχαν έρθει λοιπόν και μου είχαν πει ότι, καλά, εντάξει, γιατί να πληρώνω ψυχολόγο αφού μπορώ να τα λέω στους φίλους μου? Ένας ψυχολόγος, όταν θα έρθει πρώτη φορά ένας ασθενής, ένας θεραπευτής, θεραπευόμενος μάλλον, γιατί δεν είναι σωστό να χρησιμοποιώ τη λέξη ασθενής, δεν θα πρέπει να το γνωρίζει, δεν θα πρέπει να έχει μαζί του ούτε κοινωνική συναναστροφή, ούτε συναισθηματική. Ένας φίλος, αντίθετα, είναι πολύ συναισθηματικά δεμένος μαζί μας
και δεν μπορεί να έχει μία πλήρη και σφαιρική εικόνα. Επίσης, ναι μεν οι εμπειρίες του μπορεί να τον έχουν οδηγήσει σε σωστά ή λανθασμένα συμπεράσματα στη ζωή του και να θέλει να τα μοιραστεί μαζί μας, να μας συμβουλεύσει και ίσως να ακολουθήσουμε τα δικά του βήματα, αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός και ούτε μπορεί να γνωρίζει αυτά που γνωρίζει ένας ψυχολόγος. Έχει την εμπειρία, αλλά δεν έχει τις γνώσεις. Άρα επισκέπτομαι κάποιο ψυχολόγο για να πάρω κάποιες σκέψεις, συμβουλές ή οδηγίες. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ναι. Ο σωστός ψυχολόγος είναι αυτός που κάνει το θεραπευόμενό του ανεξάρτητο. Δηλαδή, μετά το πέρας των συνεδριών, όταν και οι δύο μαζί αποφασίσουν πόσο θα είναι και πόσο καιρό θα διαρκέσουν, θα πρέπει το άτομο να είναι αυτόνομο και να μπορεί πλέον μόνο του να ρυθμίζει και να καθορίζει τη ζωή του. Ωστόσο, όταν έρχεται ένας και μας ρωτάει για κάποια θέματα, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι με τις σωστές ερωτήσεις να εκμεύσουμε από εκείνον τις απαντήσεις, να τον βοηθήσουμε να βρει τον προσανατολισμό του, να δει τι είναι αυτό που πραγματικά τον ενοχλεί και να μπορέσει να το ξεπεράσει. Άρα σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει έτσι αυτή η συζήτηση. Θέλω να πάω στην περίπτωση που οι οδηγίες του ψυχολόγου και γενικά οι συμβουλές δεν συμφωνούν με αυτές που με τις δικές μας άποψεις. Τι γίνεται σε αυτό την περίπτωση? Το βασικότερο που θα πρέπει να χτίσει ένας θεραπευτής με το θεραπευόμενό του είναι η ειλικρίνεια και η αμοιβαία αποδοχή. Σίγουρα δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι και ούτε όλες οι απόψεις ταυτίζονται. Ο ψυχολόγος δεν είναι εκεί για να καθοδηγήσει και να πει τα δικά του βιώματα στον θεραπευτή του με σκοπό να τον κάνει να αποκτήσει μια ζωή σαν τη δική του. Είναι εκεί για να μπορέσει να του δώσει να καταλάβει τι τον ενοχλεί και να προσπαθήσει να του βρει τρόπους ώστε να μάθει να λειτουργεί αυτόνομα, όπως σας είπα και πριν. Επομένως, αν ένας θεραπευόμενος δεν συμφωνεί με τον θεραπευτή του, είναι απόλυτα λογικό και είναι αναμενόμενο να διαφωνήσουν. Όταν λέμε να διαφωνήσουν, δεν εννοούμε να τα βγαδίσουν ούτε να τσακωθούν, αλλά πρέπει να εκφράσει το συναίσθημά του έτσι ακριβώς όπως το βιώνει, με ειλικρίνεια. Και ο θεραπευτής θα πρέπει να το ακούσει και να το αποδεχτεί. Άρα, αφήνω τον ψυχολόγο να αποφασίσει για μένα? Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Κανένα άνθρωπο στη ζωή μας δεν αφήνουμε να αποφασίσει για μας. Όχι επειδή εκείνος είναι ειδικός, πρέπει να αποφασίσει για μας. Εμείς δηλαδή θα πρέπει να καθοδηγήσουμε το άτομο ώστε μόνο του να βρει τις απαντήσεις στα προβλήματα στις ερωτήσεις μάλλον που έχει θέσει και να βρει τη λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Εμείς είμαστε εκεί για να καθοδηγούμε και να υποστηρίζουμε, όχι για να παίρνουμε τις αποφάσεις αντί για το άτομο. Κυρία Καλφούτζου, οφείλει κάποιος να πει όλη την ιστορία της ζωής του ή μόνο το πρόβλημά του όταν έρχεται στον ψυχολόγο? Αυτό αφορά το είδος της θεραπείας που θα ακολουθηθεί. Αλλά σίγουρα την πρώτη φορά, όταν θα πάμε σε έναν ψυχολόγο, η βασική ερώτηση που θα μας θέσει είναι «γιατί τώρα?». Άρα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Τι είναι το πρόβλημα που τώρα πλέον δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και χρειαζόμαστε βοήθεια? Τι είναι αυτό που μέχρι τώρα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε και τώρα δεν μπορούμε? Αυτή η απάντηση θα μας βοηθήσει στο να εστιάσουμε στο τώρα ή στο πριν. Πολλές φορές, ας πούμε μέσα της ψυχανάλυσης, θα πρέπει να φτάσουμε πολύ πίσω, στα παιδικά χρόνια και σιγά σιγά να έρθουμε στο τώρα. Άλλες θεραπείες δεν το κάνουν αυτό. Εστιάζουν στο τώρα και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το άτομο σήμερα. Επομένως, σίγουρα θα πρέπει να πει για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τώρα, αλλά σίγουρα θα πρέπει να κάνει και μια αναφορά στη ζωή του μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα, απ' την άλλη, θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το άτομο. Θα πρέπει να πάρουμε ένα μικρό ιστορικό, τόσο κλινικό όσο και οικογενειακό. Πώς ζει, πού ζει, πώς μεγάλωσε, ποια είναι τα βιώματά του, ποια είναι η εκπαίδευσή του. Επομένως, ναι, θα πρέπει να πει λίγο την ιστορία της ζωής του, γιατί έτσι θα πρέπει να γνωριστούν τα δύο άτομα. Στην περίπτωση που κάποιος αποκρύπτει ή λέει ψέματα, τι γίνεται? Αυτό πάλι είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν έρχεται κάποιος λένε καλά και να σου πω ψέματα που θα το καταλάβεις. Σίγουρα δεν είμαστε μάντης, ούτε μπορούμε να κοιτάξουμε τον άλλο και να πούμε άλλες ψέματα. Όπως ας πούμε για παράδειγμα όταν πας σε ένα γιατρό, σου γράφει ένα φάρμακο και λες εσύ το παίρνω. Δεν μπορεί να ξέρει ο γιατρός αν το παίρνεις ή όχι, αλλά όταν απευθύνεσαι σε έναν ψυχολόγο το κάνεις για να βοηθηθείς και να δεις αποτελέσματα. Επομένως είσαι αποφασισμένος να κάνεις μια αλλαγή στη ζωή σου.
Αν αυτή η αλλαγή δεν είναι ειλικρινής και δεν έχει σκοπό στο να δοθεί η λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, τότε θα πεις ψέματα. Αλλά σίγουρα θα κάνεις πάλι κακό στον εαυτό σου. Γιατί πάει να πει ότι δεν υποστηρίζεις αυτό το καινούριο βήμα που έχεις τεθεί να κάνεις, δεν έχεις αυτοπεποίθηση ώστε να δεις την αλλαγή να έρχεται. Και συνήθως νομίζουμε ότι είμαστε υπεράνω όταν θα κοροϊδεύουμε κάποιον, αλλά δεν είμαστε υπεράνω όταν προσπαθούμε να κοροϊδέψουμε αυτόν στον οποίο ζητάμε βοήθεια. Ίσα-ίσα αισθανόμαστε κατώτερα και προσπαθούμε να κρύψουμε και άλλες πτυχές του εαυτού μας. Λειτουργούμε δηλαδή με άμυνα. Κανένας άνθρωπος σε άμυνα δεν μπορεί να είναι απόλυτα λειτουργικός και σίγουρα δεν δίνει το 100% των δυνατοτήτων του. Κυρία Καλφούτζη, θα ήθελα να μου πείτε τώρα πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μια ψυχολογική υποστήριξη. Δηλαδή, θα δει κάποιος αποτελέσματα από την πρώτη του κιόλας επίσκεψη? Όπως σας είπα και πριν, επειδή δεν είμαστε ούτε μάτς ούτε θεοί, ούτε μπορούμε να κάνουμε μαγικά, όχι, από την πρώτη επίσκεψη δεν μπορεί να δεις αποτελέσματα. Όμως, η πρώτη επίσκεψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Όπως σας είπα πριν, τα δύο άτομα θα πρέπει να γνωριστούν, να αποκτήσουν λοιπόν ειλικρίνεια και μια πολύ υγιή σχέση. Θα συζητήσουν, θα πούν τα βασικά θέματα που θα αντιμετωπίσουν, θα θέσουν ένα στόχο. Επομένως, η πρώτη επίσκεψη θα σου αφήσει ένα συνέστημα. Αν αυτό το συνέστημα είναι θετικό, θα σε κινητοποιήσει ώστε να πας και να ξαναπας. Άρα, φεύγοντας από τον ψυχολόγο, ναι μεν δεν θα έχεις διαλλαγή στα θέματα που αντιμετωπίζεις και τα θέματα που σε προβληματίζουν, αλλά σίγουρα το θετικό συνέστημα και η ανάγκη και ο θεσμός ενός καινούριου κινήτρου, σίγουρα αυτό θα σε κάνει να είσαι πιο δημιουργικός και να θες να ξαναπας. Άρα για μένα η επιτυχία της πρώτης επίσκεψης είναι αυτό. Φεύγοντας να πεις «Αχ, θέλω να ξαναπάω», όχι «Αχ, το έλυσα». Θέλω να ρωτήσω αυτό το σημείο. Το φίλο του ψυχολόγου, αν παίζει ρόλο στην επιλογή μας σε σχέση με το δικό μας φίλο? Ναι, συνήθως, ας πούμε, είναι πολύ πιο εύκολο κοινωνικά μια γυναίκα να αποφασίσει να ζητήσει βοήθεια, γιατί έτσι είναι το στερεότυπο, ότι η γυναίκα είναι αδύναμη, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται φροντίδα. Επομένως, οι γυναίκες είναι πολύ πιο εύκολο να πάνε σε ένα ψυχολόγο. Οι άντρες, απ' την άλλη, λόγω της κοινωνικής συμπεριφοράς που έχουν, πολλές φορές δυσκολεύονται, πόσο μάλλον όταν έχουν να αντιμετωπίσουν μια γυναίκα. Αυτό είναι καθαρά στην κρίση του θεραπευόμενου. Αν αισθάνεται πιο οικία με έναν άντρα ή μια γυναίκα, μπορεί να διαλέξει το αντίστοιχο φύλο. Εύχομαι να μην υπάρχουν, να μην τίθονται τέτοια θέματα. Δεν θα πάω επειδή είναι γυναίκα, θα πάω επειδή είναι γιατρός. Μάλιστα. Υπάρχει τώρα περίπτωση κάποιος να χρειάζεται μακροχρόνια παρακολούθηση από ψυχολόγο? Υπάρχουν πάρα πολλές παθήσεις οι οποίες χρειάζονται χρόνια παρακολούθηση, γιατί όπως σας είπα πριν, τα αποτελέσματα δεν εμφανίζονται από τη μια μέρα στην άλλη. Επίσης, αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η θεραπεία που θα ακολουθήσουμε. Έχει διαφορά, ας πούμε, το να ακολουθήσουμε μια ψυχαναλυτική μέθοδο, η οποία θα πρέπει να κάνει πολλές φορές να τρέξει στα παιδικά μας χρόνια και να έρθει σιγά σιγά προς το τώρα. Άρα ο χρόνος που απαιτείται είναι πολύ περισσότερος από μια άλλη θεραπεία που στοχεύει στο εδώ και τώρα. Λοιπόν, έχω ερώτηση από μια ακροάτρια που λέει: «Εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά έχει πρόβλημα το παιδί μου. Μπορώ να σε επισκεφτώ και να πάρω βοήθεια ώστε να αντιμετωπίσω το πρόβλημα?» Ναι, τώρα αυτό είναι μια πολύ, πολύ καλή ερώτηση, γιατί η απάντηση είναι πολύ δύσκολη να την πεις τελείως ευθέως. Όμως πρέπει να την πεις, γιατί όπως σας είπα πριν, η ειλικρίνεια είναι το βασικότερο σε αυτή τη σχέση ανάμεσα στο θεραπευτή και στο θεραπευόμενο. Η απάντηση είναι ότι τις περισσότερες φορές, σχεδόν δηλαδή το 90% των περιπτώσεων που θέτουν αυτό το ερώτημα, πρέπει να απαντήσεις ότι λυπάμαι, αλλά εσύ έχεις το πρόβλημα και όχι το παιδί σου. Τα παιδιά είναι καθρέφτες. Αυτά που βλέπουν, αυτά κάνουν. Μαθαίνουν τη συμπεριφορά και την αντιγράφουν σχεδόν στο 100%. Επομένως, σίγουρα μια παθολογική συμπεριφορά ενός παιδιού, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί στο σχολείο και ένας δάσκαλος να είναι εκείνος που θα παροτρύνει το γονέα να πάει σε ψυχολόγο, μπορεί να είναι πιο εμφανής. Αλλά από την άλλη, σίγουρα η βάση της είναι στην οικογένεια. Επομένως, όταν πάει ένας γονέας και λέει «Δεν έχω εγώ πρόβλημα, έχει το παιδί μου», έχεις εσύ και θα πρέπει να αποφασίσεις να δουλέψεις αυτό, γιατί όσο πιο γρήγορα το αντιμετωπίσεις εσύ, τόσο πιο γρήγορα και εύκολα θα κάνεις και τη ζωή του παιδιού σου πιο δημιουργική και θα του λύσεις αυτό το πρόβλημα που σε έφερε σήμερα εδώ.
Κυρία Καλφούτσο, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί και το σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα ξανάμαστε εδώ για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ωραία. Να χάνω τρένα, αεροπλάνα, τραμ και πλοία. Με στα σοκάκια σου το χρόνο να ξεχνώ. Να χάνω τρένα, αεροπλάνα, τραμ και πλοία. Στη Τρούπα, στη Καστέλα, να σου φωνάζω έλα. Να ζήσουμε στιγμές ειδονικό. Και σου έχεις κάνει πολλά, έτσι είναι, χωνέψε. Ξανά κοντά σας μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κοντά μας είναι εδώ στο στούντιο η κυρία Καλφούτζη Ρόου, ψυχολόγος και επιστημονικός συνεργάτης του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Γεώργιος Παπανικολάου. Και το θέμα της εκπομπής μας είναι η πρώτη φορά σε ψυχολόγο. Λοιπόν, κυρία Καλφούτζη, συνεχίζω με τις ερωτήσεις. Μέχρι στο διάλειμμα έρθαν και αρκετές ερωτήσεις ακροατών. Ελπίζω να προλάβουμε να τις πούμε όλες. Συνεχίζω με μία από τις δικές μου και θα ήθελα να μου πείτε πόσο μπορεί να βοηθήσει η ψυχολογική υποστήριξη συνοδών ασθενών με χρόνια προβλήματα. Π.χ. όταν έχουμε στο σπίτι μας κάποιον με άνοιγμα, Αλτσχάιμερ, που ξέρουμε ότι συνοδεί. Έχουμε μεγάλο θέμα. Κοιτάξτε, όταν ένα άτομο νοσεί από μία πάθηση η οποία κατά βάση έχει οργανική, είναι κατά βάση οργανική, τότε το ίδιο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και δεν μπορεί να αναγνωρίσει την κατάσταση την οποία βιώνει. Έτσι, τις αλλαγές τις δέχονται συνήθως οι δικοί του και πόσο μάλλον τα άτομα που το φροντίζουν. Επομένως, είναι πολύ συχνό να βλέπουμε τους φροντιστές να ζητούν βοήθεια σε θέματα, ας πούμε, για το πώς να αντιμετωπίσουν, το πώς να δεχτούν και τι μπορούν να κάνουν για τα άτομα που έχουν στο σπίτι και τα οποία νοσούν. Είναι πολύ σημαντικό. Ας μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι είναι πολύ ασχημικό να βλέπεις το γονιό σου, τον αδερφό σου, το παιδί σου, να έχει κάτι και εσύ να μην μπορείς να το βοηθήσεις. Θέλει πολύ μεγάλα ψυχικά αποθέματα για να μπορεί το άτομο να το διαχειριστεί. Και έτσι πολλές φορές δυσκολεύεται. Και επειδή δεν μπορεί να τη δράσει και ούτε μπορεί να εκφράσει όλα αυτά που νιώθει στο άτομο που έχει το πρόβλημα, τα προσωποποιεί και έτσι το ίδιο φτάνει να νοσεί. Άρα, ναι, χρειάζονται πολλές φορές συνοδοί ψυχολογική υποστήριξη. Ίσως μάλλον τις περισσότερες φορές χρειάζονται συνοδοί ψυχολογική υποστήριξη. Κύριε Καλφούτζη, υπάρχουν κρατικές δομές ή κυρίως πρέπει να επισκεφτώ κάποιον ιδιώτη? Δυστυχώς, όπως σας είπα και πριν, στη χώρα μας δεν έχει αναπτυχθεί το θέμα του ψυχολόγου και δεν έχει ενταχθεί σε πολλές δομές. Ωστόσο, υπάρχουν κέντρα, ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος και να κλείσει ραντεβού με ψυχολόγο. Βέβαια, είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει πολύ καιρό. Είναι χρονοδόρα δηλαδή. Δεν θα πας σήμερα και το ραντεβού σου θα είναι σε ένα μήνα. Επομένως, επειδή συνήθως όταν το παίρνεις απόφαση ότι θέλεις να πας σε ψυχολόγο, θες να το κάνεις άμεσα, απευθύνεσαι σε κάποιο ιδιώτη. Κυρία Καλφούτζο, θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν ψυχολόγοι στα νοσοκομεία. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί αν ανακοινωθεί σε κάποιο νοσοκομείο ότι ένας ασθενής μου έχει μια βαρύτατη νόσο, η οποία πιθανόν να τον οδηγεί σε θάνατο, υπάρχει κάποιος να τον στήριξει ψυχολογικά? Κοιτάξτε, ψυχολόγοι υπάρχουν στα νοσοκομεία, αλλά δεν υπάρχουν σε όλες τις κλινικές. Ψυχολόγοι, για παράδειγμα, στο δικό μας νοσοκομείο υπάρχουν στην ψυχιατρική. Δεν υπάρχουν όμως σε κάθε κλινική και κάποιος ψυχολόγος. Ειδικά σε περιπτώσεις όπως αφορούν, όπως είπατε, σε θάνατο, θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος ειδικά εκπαιδευμένος ψυχολόγος, όχι απλά ψυχολόγος, ώστε να μπορέσει να πει στους οικείους, αλλά και στο ίδιο άτομο, τι είναι αυτό που του συμβαίνει. Εγώ ευτυχώς εργάζομαι σε ένα πλαίσιο που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Όπως σας είπα και πριν, είμαι στην τρίτη νευρολογική κλινική και εκεί έρχομαι πολύ συχνά σε επικοινωνία με ασθενείς αλλά και με συνοδούς. Βλέπω λοιπόν ότι είναι επιτακτική ανάγκη το να μπουν ψυχολόγοι στα νοσοκομεία και σε όλες τις κλινικές. Επίσης, αυτό που με ρωτήσατε, συγγνώμη σας διακόπτω, για το θάνατο. Ο θάνατος είναι κάτι που από την αρχή της ζωής μας επηρεάζει και είναι κάτι που σκεφτόμαστε. Επομένως, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στην ζωή μας. Δεν μπορούμε να το παραλείψουμε. Ένας θάνατος μας στιγματίζει. Επομένως, είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη να τη διαχειριστούμε, τόσο εμείς, όσο και αυτοί. Ακόμη και ένα άτομο το οποίο γνωρίζει ότι θα πεθάνει, όσο και να λέει ότι το έχει αποδεχτεί, σίγουρα δεν το έχει κάνει στο 100% του. Επομένως, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο είναι καθημερινό, δυστυχώς είναι καθημερινό, και επειδή δεν υπάρχει χρονική και χρονολογική σειρά, εντάξει, είναι διαφορετικό, ας πούμε, το να πεθάνει κάποιος 80 χρονών και διαφορετικά κάποιος ο οποίος είναι μόνο 40. Επομένως, επειδή ο θάνατος, όπως είπαμε και πριν, είναι ένα θέμα που μας επηρεάζει και μας απασχολεί, όσο και να το έχουμε δουλέψει, τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Θα ήθελα να μου πείτε, κυρία Καλφούτζο, τι γίνεται με τα σχολεία. Χρειάζονται ψυχολόγο? Π.χ. για να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις με παιδική επιθετικότητα, τι γίνεται?
Ναι, όπως είπαμε και πριν, θα έπρεπε να υπάρχουν σε πάρα πολλές κοινωνικές δομές ψυχολόγοι. Στα νοσοκομεία και στα σχολεία, για παράδειγμα. Πριν 2 χρόνια είχε τεθεί το θέμα να εισαχθούν ψυχολόγοι στα σχολεία. Η πλατφόρμα λειτουργήσε στην αρχή, αλλά για κάποιο λόγο διεκόπη. Ναι, θα πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία. Το bullying, για παράδειγμα, είναι ένα φαινόμενο που καθημερινά βλέπουμε. Αν ανοίξουμε την τηλεόραση, τόσο στη χώρα μας, όσο και σε όλες τις χώρες, είναι ένα φαινόμενο που μας απασχολεί όλους. Και βλέπουμε ότι ενώ στην αρχή ήταν ένα φαινόμενο διαχειρίσιμο, έχει ξεπεράσει το όριο της. Ξεπερνάει δηλαδή καθημερινά τα όρια. Και μάλιστα με αρνητικό βαθμό. Θα έπρεπε να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία. Θα έπρεπε κάθε παιδί να έχει την ευκαιρία να μιλήσει σε κάποιον ειδικό. Θα έπρεπε να μπορεί να πει τι είναι αυτό που το επηρεάζει, τι είναι αυτό που το προβληματίζει. Ακόμα και το βοηθήσει στο να εγκληματιστεί, στο να αποκτήσει φίλους, στο να μπορέσει να εμπιστευτεί τους καθηγητές, στο να πει για ένα πρόβλημα που μπορεί να βιώνει στο σπίτι. Να μην ξεχνάμε ότι το σχολείο αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση για το παιδί μετά την οικογένεια. Αν στην οικογένεια υπάρχουν προβλήματα, το παιδί δεν έχει άλλη διέξοδο. Επομένως, το πρέπει να απευθυνθεί στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ψυχολόγοι και δεν μπορούν να κατευθύνουν το παιδί σωστά. Επομένως, ναι, πρέπει. Θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γνωρίζουμε τους παράγοντες που κάνουν ένα μαθητή επιθετικό. Ναι, όπως σας είπα πριν, πολλές φορές οι οικογενειακοί λόγοι είναι αυτοί που κάνουν ένα παιδί να είναι επιθετικό στο σχολείο. Η αντιγραφή, ας πούμε, ενός προτύπου. Όταν το παιδί βλέπει στο σπίτι να υπάρχει επιθετική συμπεριφορά από τον πατέρα ή από τη μητέρα, αυτό θα κάνει και στο σχολείο. Επίσης, πολλές φορές, ακόμη και το γεγονός ότι δεν είναι καλός μαθητής ή ότι μπορεί να μην είναι το πρώτο παιδί και άρα το όχι τόσο προσεγμένο. Ή ακόμη και κοινωνικοί λόγοι, οικονομικοί λόγοι μπορούν να κάνουν ένα παιδί επιθετικό. Στις μέρες μας που η ανεργία κυριαρχεί και που υπάρχουν τόσο πολλά οικονομικά προβλήματα, πολλοί γονείς παραγκονούν τα παιδιά τους, όχι θελημένα, αλλά συμβαίνει. Επομένως, ένα παιδί αρχίζει και αποκτά παθολογικά συναισθήματα και έχει αρνητικά, πώς να το πω, έχει μια αρνητική συμπεριφορά που την εκφράζει στο σχολείο. Ευθύνη το σχολείο ή οικογένεια? Και τα δύο. Κατά βάση οικογένεια, αλλά σίγουρα και σε ένα σχολείο στο οποίο δεν έχουν τεθεί από την αρχή οι σωστές βάσεις και στο σχολείο πολλές φορές, ας πούμε, εστιάζουν οι καθηγητές στη μόρφωση και στη μάθηση. Δεν είναι μορφωμένος ένας άνθρωπος εκείνος που έχει τις περισσότερες γνώσεις. Γεννηθήκαμε και μαθαίνουμε μέρα με τη μέρα. Θα πρέπει να προσέξουμε και να δώσουμε λίγο έμφαση σε στοιχεία της συμπεριφοράς. Επομένως, όταν το σχολείο δεν εστιάζει σε αυτό και ίσως φταίει και το σύστημα εδώ που τα λέμε. Είναι έτσι δρομολογημένα που πρέπει να πας στο σχολείο, να μάθεις 5 πράγματα, να δώσεις πανελλήνιες, να περάσεις, να γίνεις κάτι. Επομένως, δεν υπάρχουν τόσο κοινωνικά θέματα που θα μπορούσαν να συζητηθούν στο σχολείο και να κάνουν τα παιδιά λίγο πιο λειτουργικά, να μάθουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να γίνονται λίγο πιο κοινωνικά. Η σημερινή οικονομική κρίση τι ρόλο διαδραματίζει στην αύξηση ή στην εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάτων? Κοιτάξτε, όταν ένας καταρχήν έχει φοβερές επιπτώσεις τόσο στην οικογένεια, στην κοινωνία, όσο και στα παιδιά, για να το συνδέσω λίγο με την προηγούμενη ερώτηση. Όταν ένας άνθρωπος είναι λειτουργικός και έχει μάθει τουλάχιστον 8 ώρες την μέρα του να εργάζεται, να δημιουργεί και να παράγει έργο, με αποτέλεσμα να φέρει στην οικογένειά του χρήματα, αλλά και στον ίδιο να τον κάνει αυτόνομο και οικονομικά ανεξάρτητο, και ξαφνικά βρίσκεται χωρίς δουλειά, μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι ένα τεράστιο πλήγμα. Επίσης, όταν τα χρήματα που παίρνεις δεν σου φτάνουν ούτε για τα αναγκαία, δεν μπορείς να σκεφτείς και να δεις και άλλα πράγματα που θα σε κάνουν να κοινωνικοποιηθείς και να ανοίξεις τους ορίζοντές σου. Επομένως, παίρνεις κάπως, κρύβεσαι στο καβούκι σου και αρχίζεις να σκέφτεσαι και να ξανασκέφτεσαι τα ίδια και τα ίδια. Με αποτέλεσμα αυτό πολλές φορές να είναι παθολογικό και να δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα. Απ' την άλλη, όταν ένας άνθρωπος προσπαθεί να είναι δημιουργικός και προσπαθεί να ξεφύγει από όλο αυτό που βιώνει και το βασανίζει, αλλά δεν μπορεί, γιατί πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να δουλέψουν αλλά δεν μπορούν, αντιλαμβάνεστε ότι βρίσκεται κάπως σε ένα φαύλο κύκλο στον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. Κύριε Καρφουρτζο, θα ήθελα να μου πείτε πόσο διαρκεί μια συνεδρία και πόσο κοστίζει. Το πόσο διαρκεί έχει να κάνει με το είδος της θεραπείας.
Χρονικά, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι από 45 λεπτά μέχρι μία ώρα και θα μπορούσε να είναι μία φορά την εβδομάδα, για 3-4 μήνες ή και για χρόνια. Όπως σας είπα πριν, υπάρχουν θεραπείες οι οποίες διαρκούν χρόνια. Τώρα το κόστος έχει να κάνει με την ειδίκευση που έχει ο ψυχολόγος και με το ποσό που εκείνος θέλει να ζητήσει από τον ασθενή του. Επίσης, έχει διαφορά, για παράδειγμα, το να έρχεται ένας ασθενής μια φορά το μήνα από το να έρχεται μια φορά την εβδομάδα. Η οικονομική εξαθλίωση που ζούμε μας επηρεάζει όλους και θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί πάνω σε αυτό. Δεν μπορούμε να ζητάμε. Όταν ένα άτομο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει οικονομικό πρόβλημα και παρόλα αυτά θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του, θα πρέπει και εμείς να κάνουμε έτσι τις συνθήκες ώστε να μπορεί να έρθει και να ξαναέρθει. Άρα θα πρέπει να διαμορφώσουμε τις τιμές σύμφωνα με το άτομο που έχουμε απέναντί μας. Τα ταμεία δικαιολογούν τέτοιες δαπάνες? Σας είπα και πριν, υπάρχουν κάποιες δομές κρατικές στις οποίες μπορεί να κλείσει ραντεβού με ψυχολόγο, αλλά είναι πολύ, τα ραντεβού αργούν πάρα πολύ. Και δυστυχώς τα ταμεία όχι, δεν δικαιολογούν συνεδρίες σε ψυχολόγο. Θα ήθελα να μου πείτε, τα IQ test διενεργούνται από ψυχολόγους? Όπως σας είπα και πριν, η βασικότερη διαφορά ανάμεσα σε ένα ψυχίατρο και σε ένα ψυχολόγο είναι η χορήγηση των εργαλείων, δηλαδή όλων αυτών των τεστ από τους ψυχολόγους. Ναι, τα τεστ που αφορούν την νοημοσύνη. Βασικά όλα τα τεστ χορηγούνται από ψυχολόγους. Αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει να κάνει και με αυτό που είπαμε πριν. Έχει διαφορά το να πας σε μια συνεδρία στην οποία απλά θα συζητήσεις και διαφορά σε μια συνεδρία στην οποία θα σου χορηγηθούν κάποια τεστ, τα οποία θα είναι για σένα εργαλεία ώστε να διεκδικήσεις μια δουλειά ή να ισχύεις με ευνοϊκότερη μεταχείριση στο θέμα των εξετάσεων. Επομένως, όλα τα τεστ, ναι, χορηγούνται από τους ψυχολόγους και μόνο από τους ψυχολόγους και κάθε τεστ που κυκλοφορεί δεν είναι να το εμπιστευόμαστε. Τα βλέπουμε καθημερινά και αυτά. Επομένως, ναι. Πάω στο λίγο χρόνο μας, έμεινε σε ερωτήσεις από τους ακροατές μας. Έχω μια ερώτηση που λέει, έχω πολλά μικρά προβλήματα χωρίς να έχω κάτι μεγάλο και σημαντικό, αλλά δεν αισθάνομαι καλά. Φοβάμαι ότι, ότι αν επισκεφτώ έναν ψυχολόγο και τα ακούσει θα γελάσει μαζί μου. Τι να κάνω? Κοιτάξτε, κάθε μεγάλο πρόβλημα, αν το αποδομήσουμε, θα δούμε ότι κρύβει από κάτω του πολλά μικρά προβλήματα. Επομένως, όταν ένα άτομο νιώθει ότι δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει και δεν μπορεί να είναι λειτουργικός, γι' αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το ότι δεν είσαι λειτουργικός είναι μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, είναι πολύ, πολύ καλύτερο να έχεις να χειριστείς μικρά προβλήματα που σε σένα μπορεί να φαίνονται ασήμαντα, αλλά δεν είναι, αφού σου κάνουν τη ζωή δύσκολη και σου κάνουν τη συμπεριφορά σου παθολογική. Και φυσικά δεν χρειάζεται καθόλου ντροπή, γιατί υπάρχουν θέματα που μας απασχολούν που έχουν να κάνουν με την οπτική γωνία που βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Άρα δεν υπάρχει ασήμαντο πρόβλημα, ούτε θέμα για να κοροϊδέψουμε. Πάω σε επόμενη ερώτηση, ακροατή. Ισχύει ότι για όλα τα ψυχολογικά μας προβλήματα ευθύνεται η παιδική μας ηλικία? Κοιτάξτε, τα βιώματα που έχουμε από την παιδική μας ηλικία, η οποία ηλικία είναι μια πολύ ευαίσθητη και μας είναι χρονικά, ας πούμε, η σημαντικότερη, γιατί τότε χτίζουμε το χαρακτήρα μας, τις άμυνές μας, τη συμπεριφορά μας, ανακαλύπτουμε τις δεξιότητές μας, μπορεί να μας επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν ευθύνεται για κάθε πρόβλημα που έχουμε παιδική μας ηλικία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει πάρα πολύ ωραία παιδικά χρόνια και ένα γεγονός στη ζωή τους σε μεγαλύτερη ηλικία τους επηρέασε σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορέσουν να το διαχειριστούν. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει πολύ άσχημα παιδικά χρόνια και έχουν βρει τη δύναμη και στην ενήλικη ζωή τους ανταπεξέρχονται πολύ καλά στα προβλήματα και στις συνθήκες που τους έχουν δημιουργηθεί. Η επόμενη ακροαματής ρωτάει, αισθάνομαι πολλές ενοχές ακόμα και για θέματα που δεν με αφορούν, χρειάζομαι ψυχολόγο? Κοιτάξτε, το να νιώθεις ενοχικός είναι πολύ δύσκολο. Σκεφτείτε για κάθε τι που κάνουμε να αισθανόμαστε ενοχές. Αυτό έχει να κάνει πολύ με την αυτοπεποίθηση που νιώθουμε και με τα βιώματα που έχουμε. Το να νιώθεις ενοχικά και να μην μπορείς να λειτουργήσεις ελεύθερος, ναι, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Επομένως, ναι, χρειάζεται να επισκεφτούμε ψυχολόγο. Και σίγουρα, αφού δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται να το συζητήσουμε. Ρωτάνε, ποιο είναι το διαχωριστικό όριο μεταξύ ζωηρού παιδιού και του επιθετικού? Λοιπόν, κάθε ψυχολόγος για να μπορέσει να βγάλει το προφίλ του ασθενή που έχει απέναντί του μπορεί να συμβουλευτεί διάφορα βιβλία και φορείς, ας πούμε το DSM, το οποίο είναι ένα βιβλίο
κυκλοφορεί στην Αμερική και γενικά είναι ευρέως γνωστό σε όλο τον κόσμο, που σύμφωνα με αυτό, αν κάποιος πληρεί όλα τα κριτήρια, πάσχει από τη συγκεκριμένη πάθηση. Το DSM λοιπόν το παλιότερα είχε βάλει σαν στόχο, χρησιμοποιούσε ότι όλα τα παιδιά που είναι υπερκινητικά πάσχουν από αυτή τη διαταραχή. Μάλιστα στην Αμερική χορηγούσαν και φάρμακα για αυτό το θέμα. Το να είναι ένα παιδί υπερκινητικό δεν είναι πρόβλημα. Άλλωστε, ποιο παιδί δεν είναι υπερκινητικό και ποιο φυσιολογικό παιδί δεν θα έπρεπε να είναι υπερκινητικό. Επομένως, το να είναι ένα παιδί ζωηρό και επιθετικό είναι φυσιολογικό όταν μπορούμε να το διαχειριστούμε και όταν δεν προβαίνει σε συμπεριφορές τις οποίες δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Ας πούμε, το να είναι ζωηρό κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, εντάξει. Το να είναι, να μην μπορεί να κάτσει καθόλου μέσα στην τάξη είναι ένα θέμα όμως. Το οποίο μπορεί να μην είναι τελικά παθολογικό, αλλά καλό είναι να ζητήσουμε μια εικόνα από έναν ειδικό ψυχολόγο, ας πούμε, κατά βάση παιδοψυχολόγο. Μία μητέρα ρωτάει, όταν μεγαλώνουν τα παιδιά μας και τα δίνουμε και καμιά μπατσούλα που μπορεί να τα δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα. Που τώρα, ας πούμε, πολλοί μάδες που λένε, μην το βαράς το παιδί, θα του δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα. Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Ναι, λοιπόν, αυτό εμείς, φαντάζομαι και εγώ και εσύ, δεν το έχουμε βιώσει. Δηλαδή, στη ζωή μας δεν φάγαμε πολύ ξύλο. Ήταν και η συνθήκη πολύ που μεγαλώσαμε τέτοια. Εγώ μπορώ να πω ότι δεν έφαγα καθόλου. Όμως αυτό έχει να κάνει με τον χρόνο που γεννηθήκαμε. Δηλαδή, αν είχαμε γεννηθεί 20 και 30 χρόνια πριν, ή μάλλον και 50, σίγουρα θα μας χτυπούσαν και οι γονείς και στο σχολείο. Για μας τώρα αυτό ακούγεται, καλά, σας χτυπούσαν στο σχολείο, είναι δυνατόν, ποιος εκπαιδευτικός το κάνει αυτό. Σίγουρα δεν συμφωνώ με αυτό. Κανένα όν το οποίο έχει βούληση δεν χρειάζεται να το χειραγωγούμε και να του μαθαίνουμε μια συμπεριφορά με το ξύλο. Εδώ τώρα έχουμε φτάσει να εκπαιδεύουμε τα σκυλιά και τα γατιά και δεν χρειάζεται να τα χτυπάμε. Επομένως, σίγουρα αυτό τότε αποτελούσε ρέθισμα και έκανε τα παιδιά να το φοβούνται και να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους, αλλά τώρα υπάρχουν άλλα θέματα και, ας πούμε, σίγουρα μέσα από το διάλογο μπορούμε να βρούμε λύση στα προβλήματα και όχι να μην χτυπάμε ούτε μια μικρή μπατσούλα. Αλλά απ' την άλλη, η αγάπη που νιώθει ένας γονέας για το παιδί του σίγουρα δεν θα αλλάξει και δεν θα επηρεάσει το πώς θα μεγαλώσει ένα παιδί του με το να το χτυπήσει μια φορά. Σίγουρα όμως, σας λέω και πάλι, ότι δεν συμφωνώ με αυτή την τακτική. Θα ήθελα να μου πείτε τώρα πόσο εύκολο είναι στους ανθρώπους να αποδειχθούν ότι έχουν πρόβλημα και να οδηγηθούν στον ψυχολόγο. Είναι δύσκολο. Όταν πάμε σε έναν ψυχολόγο, ανοίγουμε την ψυχή μας και του λέμε τα βαθύτερα προβλήματα και σκέψεις που έχουμε. Είναι δύσκολο να αποδεχτείς ότι κάτι δεν πάει καλά σε σένα, ότι κάτι που έκανες πλέον δεν το κάνεις, ότι κάτι που μπορούσες να διαχειριστείς πλέον δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι για τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε να πάμε σε έναν ψυχολόγο. Αλλά από τη στιγμή που θα το κάνουμε, σίγουρα τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για μας. Ρωτάνε, μόλις πήρα διαζύγιο, αλλά είμαι σαν χαμένος. Μπορώ να βρω βοήθεια από ψυχολόγο? Ναι, το θέμα του διαζυγίου είναι ένα θέμα το οποίο δέχονται πολύ συχνά οι οικογενειακοί ψυχολόγοι. Ένα διαζύγιο είναι ένας μικρός θάνατος και πολλές φορές δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Σαφώς θα βοηθηθούμε και καλό θα είναι να το κάνουμε, αν νιώθουμε ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να σηκώσουμε αυτό το βάρος. Πάω και στην τελευταία ερώτηση. Ρωτάει ένας κύριος, σκέφτομαι εδώ και χρόνια να αυτοκτονήσω, αλλά ποτέ δεν τολμώ να το αγνοήσω ή χρειάζομαι βοήθεια. Είμαι 40 χρονών άνδρας και έγκαμος. Κοιτάξτε, το να φτάσει κάποιος να σκέφτεται να κάνει κακό στον εαυτό του σίγουρα δεν είναι φυσιολογικό. Άρα, ναι, είναι κάτι που ξεπερνά τις νόρμες και ναι, είναι κάτι το οποίο είναι παθολογικό. Άρα, ναι, χρειάζεται βοήθεια και αυτός ο άνθρωπος καλό είναι να επισκεφτεί κάποιον ειδικό, γιατί σίγουρα μπορεί να μην το κάνει. Όχι σίγουρα, μπορεί και να μην το κάνει, αλλά είναι μια σκέψη που τον προβληματίζει και τον στεναχωρεί κατά τη διάρκεια της ζωής του. Και είναι κρίμα να την αφήνει να εδραιώνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλφούτζη, που ήσασταν μαζί μας. Δεν ξέρω πώς πέρασε η ώρα. Ήταν πολύ ωραία συζήτηση. Ελπίζουμε να σας ξανάρθουμε και στο μέλλον. Έχουμε και νομίζω πολλά θέματα να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν η πρώτη μου φορά και το είχα πολύ άγχος. Εντάξει, όμως όλα τα πήγαν πολύ καλά, νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για μένα πέρασε πολύ ωραίο χρόνος. Και χάρηκα πολύ για τη συζήτηση που κάναμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας μείνατε συντονισμένοι και μας ακούσατε. Μείνετε συντονισμένοι όμως. Ακολουθεί η εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Μπενίση. Καλό απόγευμα από εμάς. Γεια σας.